Βράδυ της Κυριακής, 42χρονο άντρα στην περιοχή του Μυλοποτάμου. Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του με το αυτοκίνητό του, έτερο αυτοκίνητο του έκλεισε το δρόμο, με 4 άντρες να επιτίθενται με πέτρες στο όχημα αλλά και στον ίδιο. Ο 42χρονος άντρας, μετά την επίθεση που δέχτηκε, έσπευσε στο αστυνομικό τμήμα Μυλοποτάμου, προβαίνοντας σε καταγγελία και καταθέτοντας ότι γνώριζε 2 εκ των 4 δραστών. Είναι θετικό ότι καταγγέλισε στην αστυνομία, διότι στο παρελθόν δεν υπήρχαν καταγγελίες στην αστυνομία. Προσπαθούσαν όλοι να λύσουν τις διαφορές μεταξύ τους και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν σωστό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τις διαφορές δραστών και θύματος. Ίσως είναι και μια τιμωρία, δηλαδή θα σου σπάσω το αυτοκίνητο ή θα σε δείρω, αυτό το κλασικό, και μέχρι εκεί, ή είναι μια προειδοποίηση για κάτι χειρότερο, προκειμένου το θύμα να αλλάξει προφανώς σε κάποιο τομέα τη συμπεριφορά του. Εκεί είναι άλλη κουλτούρα, άλλη φιλοσοφία, να πούμε. Έχουν τους δικούς τους νόμους, τους άγραφους που λέμε. Ξεκινάνε από τα πιώματα, πίνουνε και τσακώνονται. Πίνουνε, γιατί και έχω γιους που πίνουνε και τσακώνονται. Η Κρήτη των αξιών, του σεβασμού, της φιλοξενίας έχουν εκλείψει πλέον και υπάρχει μόνο οι μαυροπουκαμισάδες με τα χρυσά τα κοσμήματα. Εντάξει, τώρα κάπου έχει αλλάξει το σκηνικό, κακά τα ψέματα. Οι δράστες, μεταξύ των οποίων ένας 49χρονος και ένας 38χρονος άντρας, προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο, τραυματίζοντας παράλληλα τον 42χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και νοσηλεύεται με ειρηνικό κάταγμα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που ασχολούμαστε θεσμικά με αυτό το θέμα, γιατί από ό,τι διάβασα και από ό,τι είδατε κι εσείς, οι δράστες είναι γνωστοί στο θύμα, τουλάχιστον οι δύο. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει και η αστυνομία να αναλάβει τις ευθύνες της, δηλαδή να προστατεύει τα θύματα από τους εν δυνάμει δράστες. Δεν έμαθα ποτέ εγώ τι έκανε ο ένας τον άλλο, εκείνο το θέμα. Αν μάθαμε τι κάνει ο ένας τον άλλο, τότε να κρίνω. Δεν μπορώ να κρίνω. Πρώτα ξεκινάει από το σπίτι. Πώς θα αγαλουχήσουμε τα παιδιά μας, πώς θα τορμηνέψουμε τα παιδιά μας. Και μετά και η κοινωνία. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της επίθεσης, εικάζεται ωστόσο ότι αφορούσε περιουσιακές διαφορές, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό ώστε να εντοπίσουν τους δράστες στα πλαίσια του αυτοφόρου.